Πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο 7 μέρες φανή. Η σημερινή εκπομπή έχει και γεύση και άρωμα σερών. Στο πρώτο μέρος θα παρακολουθήσουμε μαζί την μπουγάτσα σερών από την πρώτη ύλη μέχρι και το σερβίρισμά της και θα μάθουμε όλα τα μυστικά. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα μάθουμε όλα τα μυστικά για την ιεροτελεστία, για το πάθος, για τη λατρεία, για αυτό το καταπληκτικό σεραϊκό προϊόν που λέγεται ούζο. Πάμε λοιπόν για μία ολόκληρη ώρα να είμαστε παρέα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Οκύρου, ένας πολύ καλός φίλος, ένας άνθρωπος που εγώ θαυμάζω, γιατί έχει ξεκινήσει μόνος του και έχει μεγαλουργήσει. Βέβαια δεν θα το παραδεχθεί γιατί είναι πολύ ταπεινός και μετριόφρον. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Να είσαι καλά, Φανή, να είσαι καλά. Πες μου λίγο πώς ξεκίνησες. Ξεκίνησα, Φανή, στα 13 μου χρόνια, στην πόλη των Σερών. Πήγα σε διάφορα εργαστήρια, έμαθα τη δουλειά και μετά ξεκίνησα και το δικό μου εργαστήριο. Και συνεχίζω αυτή, κάνω αυτή τη δουλειά με πάρα πολύ αγάπη. Και δεν σταματάς. Και δεν σταματάμε, ναι, όπως το λες, ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ. Πριν αρκετά χρόνια είσαι από τους λίγους που το τόλμησες και το συντηρείς ακόμη να κάνεις πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ναι, έχεις καθιερωθεί στις εκπομπές μαγειρικής. Ναι, έχω καθιερωθεί. Εδώ και 4 χρόνια ασχολούμαι και με την τηλεόραση. Κάνουμε δικιά μας εκπομπή. Μαγειρεύουμε μπροστά στον κόσμο για να δούμε αυτά που κάνουμε είναι αληθινά και πραγματικά. Είναι όλα με αγνά υλικά. Πηγαίνουμε σε εκθέσεις όπως πάμε στη ΔΕΘ, στη μεγαλύτερη εκθέση στην Ελλάδα, κάθε Σεπτέμβριο εδώ και 6 χρόνια. Έχουμε πάει έξω στη Σερβία, έχουμε πάει σε διαγωνισμούς και σε πολλά άλλα μέρη διάφορα. Ναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, πες μας λίγο τι θα ξεκινήσουμε και θα μιλάμε κιόλας στην πορεία. Αυτό είναι το ζυμάρι της μπουγάτσας, έχει βγει από το ζυμωτήρι. Για να ζυμώσουμε το ζυμάρι της μπουγάτσας θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι πολυτελεία σκληρό, 500 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια λάδι και θα χρειαστούμε και 25 γραμμάρια αλάτι. Το ζυμώνουμε καλά για μια ώρα να ζυμωθεί καλά. Και από τη στιγμή που ζυμώθηκε και το βγάλαμε από το ζυμωτήρι, το έχουμε βγάλει στον πάγο για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που πρέπει να γίνει η μπουγάτσα. Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές, εσύ θα δουλεύεις βέβαια και θα μιλάμε κιόλας. Έχουμε ακούσει πολλές φορές και το έχουμε μεταδώσει εμείς από τις σέρες, γιατί να πούμε ότι όταν μιλάμε για σέρες και μιλάμε για μπουγάτσα, μιλάμε ότι εδώ είναι η πατρίδα, η πηγή της μπουγάτσας, έτσι. Η πατρίδα της μπουγάτσας. Όπως ξέρεις, Φανή, έχουμε μπει και στο Guinness για τη μεγαλύτερη μπουγάτσα στον κόσμο και στο ριζόγαλο και σε αυτά τα δύο συμμετείχα επίσης πάλι εγώ εκεί. Λένε για την μπουγάτσα και το λέμε, το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι η διαφορά είναι στο φύλλο. Αυτό ήθελα να πω στον κόσμο, γιατί μπερδεύονται δηλαδή από τη Νότια Ελλάδα. Μπουγάτσα θεωρούν μόνο την κρέμα. Αυτό είναι λάθος. Μπουγάτσα είναι τουρκική λέξη και μπουγάτσα σημαίνει το φύλλο. Mm-hmm. Με το φύλλο της μπουγάτσας μπορούμε να κάνουμε διάφορες γεύσεις. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να κάνουμε κρέμ, που είναι η κλασική κρέμα, να κάνουμε με τυρί, σπανάκι, σπανάκι τυρί, πράσο, πράσο τυρί. Τώρα έχουμε βγάλει και σοκολάτα μπουγάτσα. Πρέπει να το δοκιμάσετε όλοι. Ναι, ναι, είναι τέλεια. Και με φουντούκι μέσα και με πισκότο. Έχουμε βγάλει μπουγάτσα με ζαμπόν κασέρι, με κοτόπουλο. Στην ουσία, Φανή, η μπουγάτσα είναι το φύλλο που λέμε και από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τη διαδικασία τώρα. Μόλις έκανα το ζυμάρι, Φανή, και ετοιμάζω να κάνω τα μπαλάκια. Αυτά τα μπαλάκια, Φανή, είναι για 3 μερίδες η μπουγάτσα. Αν θέλουμε για παραπάνω, θα κάνουμε μεγαλύτερο μπαλάκι.
και ξεκινάνε. Είναι μια διαδικασία που μπορεί τώρα και η νοικοκυρά που μας βλέπει από το σπίτι να μπει στη διαδικασία να κάνει μόνη τη σπιτική μπουγάτσα. Βεβαίως και μπορεί η Φανή, απλώς θα χρειαστεί πολύ καλό ζύμωμα. Θα χρειαστεί πολύ καλό ζύμωμα. Άμα έχετε άντρα στο σπίτι με σημαντική μυϊκή δύναμη, χρησιμοποιήστε τον. Έτσι, Φανή. Λοιπόν, και αφού κόψαμε, Φανή, τα μπαλάκια εδώ, ξεκινάμε να τα πλάσουμε και πρέπει να τα πλάσουμε σωστά. Όλα έχουν την τεχνική τους, έτσι είναι. Την τεχνική τους, βεβαίως. Όταν έχεις μάθει από 13 χρονών ένα πράγμα, δες, τα χέρια πηγαίνουν σαν μηχανή πηγαίνει το χέρι. Πηγαίνουν μόνα τους, Φανή, τα χέρια. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι πριν από λίγο καιρό, και το περιμέναμε, είναι αλήθεια, άνοιξες και ένα μαγαζί στο κέντρο της πόλης των Σερών, μέσα στην αγορά. Ναι. Ήθελα να το κάνω σε αρκετό διάστημα πιο πριν, Φανή, αλλά επειδή λόγω δουλειάς δεν μπορούσα, αλλά πλέον έπρεπε να το κάνω γιατί ο κόσμος άρχισε να το ζητά, ήθελε να με βρει και μέσα στην πόλη και δόξα τω Θεώ το έχουμε κάνει. Είναι στην Ερμού και Γωνία Σκρά. Από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε το μαγαζί πάει πολύ καλά, μας προτιμάει ο κόσμος γιατί μας γνωρίζει πολλά χρόνια τη δουλειά που κάνουμε και τα αγνά υλικά που χρησιμοποιούμε και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλή δουλίτσα. Είναι καταπληκτικό στέκι στο κέντρο της αγοράς των Σερών, όπου σταματάς για καφεδάκι, για χυμό, για αναψυκτικό και βέβαια για αυτές τις υπέροχες καταπληκτικές λιχουδιές που ετοιμάζει ο Γιώργος Οκύρου και το επιτελείο του εδώ, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν, πάντα βέβαια από την επίβλεψη του Γιώργου για την καθοδήγηση, αλλά χρειάζονται άνθρωποι, χρειάζονται χέρια. Και όπως βλέπεις, Φανή, εδώ στο εργαστήριο δεν υπάρχουν μηχανήματα, δεν είμαστε στο βιομηχανικό, είμαστε στο χειροποίητο και θα παραμείνουμε στο χειροποίητο. Διαφορά, Γιώργο, έτσι. Έχει τεράστια διαφορά, Φανή. Άλλο να το πιάσεις και να το κάνεις με το χέρι μπορείς να το ελέξεις και στο βούτυρο και στο νερό και στο αλεύρι. Το μηχάνημα δεν μπορείς να το ελέξεις. Και εκείνη η διαφορά. Και μπορείς να το δουλέψεις καλύτερο όπως θέλεις εσύ. Σωστά. Λογικό είναι. Λοιπόν, μίλησες προηγουμένως για την Νότια Ελλάδα. Το κανάλι μας εμάς μεταδίδεται από τις Σέρες μέχρι την Οριστιάδα. Έπρεπε όμως να βγαίνουμε στην Αθήνα να δείτε τι είναι η μπουγάτσα. Έτσι, Φανή, πολύ ωραία. Έχω πολλούς φίλους και στην Οριστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Να στείλω και τα χαιρετίσματα τώρα με την εκπομπή τη δικιά σας. Να είναι καλά. Και Φανή, τώρα έχουμε κάνει τα μπαλάκια. Εδώ είναι έτοιμα. Okay. Από εδώ και πέρα θα πάρουμε το βούτυρο, Φανή, λίγο για να τα βάλουμε βουτυρά. Να πάρουμε το βούτυρο, λοιπόν, να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ξαναλέμε ότι όλο το θέμα στην μπουγάτσα είναι το φύλλο, όπως καταλαβαίνετε, και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Παίρνουμε το βούτυρο, Φανή. Βουτυρώνεις καλά τα μπαλάκια. Ναι, για να μην ξεραθούνε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα για να μπορούμε να τα πλάσουμε σωστά με τον πλάστη. Μάλιστα. Το βούτυρο είναι. Φυτικό είναι το βούτυρο και βοηθάει στο ψήσιμο, Φανή, το βούτυρο, αλλά δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση στην μπουγάτσα. Γιώργο, εσύ τη συνταγή την έμαθες από τους παλιούς μάστορες που δούλεψες δίπλα τους? Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές, Φανή, αλλά από τη στιγμή που είμαι 25 χρόνια στη δουλειά αυτή, έχω κάνει πλέον τις δικές μου συνταγές. Καθημερινώς ψάχνω πάντα το καλύτερο. Και έτσι οι συνταγές αυτές είναι δικές μας εδώ. Λοιπόν, έχουμε βουτυρώσει τα μπαλάκια και τώρα θα ξεκινήσουμε να τα. Στην τρίτη διαδικασία, που βγάλαμε το ζυμωτήρι, το κόψαμε, το βουτυρώσαμε. Τώρα θα περάσουμε, Φανή, εκεί να τα πατήσουμε με τον πλάστη. Για να μπορέσουμε στη διάρκεια να τα ανοίξουμε. Πολύ ωραία. Θα πατάμε λίγο, Φανή, με το χέρι μας στην αρχή, για να μπορούν να πέσουν τα ζυμαράκια μας. Τώρα είναι αλήθεια, εγώ έτσι όπως σε βλέπω να το κάνεις, φαίνεται εύκολο, φαντάζομαι, δεν είναι όμως τόσο. Να σου πω ότι το πάτημα αυτό είναι εύκολο, μπορούν να το κάνουν. Ανοίγει δηλαδή το ζυμάρι, ανοίγει εύκολα, έτσι. Ανοίγει εύκολα, ναι. Μέχρι αυτό το στάδιο. Η δυσκολία στο ζυμάρι είναι, Φανή, όταν θα φτάσουμε τη στιγμή που θα το πετάξουμε στον αέρα. Α, ναι, εκεί σωστά. Ναι, αυτό άμα το επιχειρήσετε τώρα στο σπίτι χωρίς να το έχετε ξανακάνει, θα είναι λίγο δύσκολα. Εγώ που βγαίνω, Φανή, στις εκπομπές και τελειώσω που δείχνω την μπουγάτσα. Πρώτα το λέω τον κόσμο να πάρει ένα σεντονάκι ή μια πετσετούλα να το βρέξει, να κάνει τις κινήσεις σωστά μέχρι να σπάσει, να μάθει να σπάσουν οι καρποί και από εκεί και πέρα μετά είναι εύκολο να ανοίξουν και το ζυμαράκι. Εύκολο. Για να δούμε. Εμένα δεν μου φαίνεται πολύ εύκολο. Λοιπόν, τώρα με το κλασικό πλάστη, κανονικά. Εντάξει, φαίνεται ότι έχει ελαστικότητα πάντως, ανοίγει. Αν και είναι διαδικασία που εντάξει, έχει κόπο. Ναι. Έχει κόπο. Σε αυτό το μέγεθος. Ναι, σε αυτό το μέγεθος. Ωραία. Πατήσουμε λίγο μικρό, mm-hmm. για να μπορέσουμε να το περάσουμε πολλές φορές. Και μου είπες, Γιώργο, ότι όλο αυτό που κάνουμε τώρα είναι για μία μπουγάτσα. Ναι. Για μία. Τώρα αυτό το μπαλάκι, mm-hmm. Φανή, ναι. Θα βγει μία πλάκα που αυτή η πλάκα έχει τρεις μερίδες μπουγάτσα. Για να καταλάβει και ο κόσμος την ποσότητα περίπου. Τρεις μερίδες μπουγάτσα είναι αυτή η διαδικασία που κάνουμε.
Εντάξει. Είναι υλικά που δεν κοστίζουν, υλικά που συνήθως τα έχουμε στο σπίτι μας. Εντάξει, είναι για στο σπίτι, εδώ είμαστε σε εργαστήριο τώρα επαγγελματικό. Για το σπίτι είναι αλήθεια ότι είναι λίγο φασαρία, έχει λίγο έτσι κόπο, αλλά αξίζει. Αξίζει. Αν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία έτσι να δοκιμάσετε, να πείτε ότι έκανα και εγώ σπιτική μπουγάτσα, ας πούμε, αξίζει να το κάνετε. Πάρα πολλοί κόσμος φανεί και να σου πω ότι τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Μένουν με λίγο δυσκολία, αλλά τα έχω καταφέρει. Και μου πήραν και μου είπαν ότι έκανα μια πολύ ωραία μπουγάτσα. Ναι. Το φαντάζομαι, σε παρακολουθώ κι εγώ χρόνια τώρα. Και αλήθεια είναι ότι έχεις καταπληκτικές συνταγές, αλλά το ακόμη πιο σημαντικό, αυτό που νομίζω ότι είναι το ταλέντο σου δηλαδή, είναι το πώς το μεταδίδεις. Το κάνεις να φαίνεται τόσο εύκολο που βάζεις τον άλλον στη διαδικασία να το κάνει κι αυτός. Να είσαι καλά, Φανή. Πρέπει, Φανή, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί σεβόμαστε αυτόν που θα πάει να πάρει τα υλικά. Πρέπει να είμαστε κι εμείς, πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί το σήμερα μέρα τα υλικά κοστίζουν και ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή πρέπει να βγει σωστό, να αξίζει αυτό που θα κάνει. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, κάνουμε και το τελευταίο. Και από εδώ και πέρα η διαδικασία ποια είναι? Από εδώ και πέρα, Φανή, θα τα αφήσουμε μισή ώρα να ξεκουραστούν και μετά από εκεί θα πάμε να περάσουμε στο φύλλο αέρας. Θα δείξω πώς ανοίγεται με το χέρι στον αέρα. Ανοίξει το φύλλο, το οποίο είναι, εντάξει, είναι απίστευτη τέχνη, μαγεία. Πραγματικά σε έβλεπα και σε θαύμαζα. Και τώρα, τώρα έχουμε πάρει την κρέμα, Φανή, την έχουμε βάλει στο φύλλο μας και από εδώ και πέρα θα κάνουμε την μπουγάτσα. Αυτή που είναι. Ετοιμάζουμε λοιπόν. Ναι, την βάζουμε διαγωνία. Στην ουσία θα γίνει, Φανή, ένας φάκελος για να βγει αυτή η πλάκα που θέλουμε εμείς. Και ξεκινάμε. Κάνουμε τις γωνίες και να κάνουμε το φάκελο. Με ένα φάκελο και κλείνουμε μέσα την κρέμα. Ξανά το περνάμε στο άλλο το φύλλο. Μια πολύ όμορφη, ωραία μπουγάτσα, όπως βλέπεις, Φανή. Αυτό είναι το μέγεθος που μου λες που βγάζουμε τρεις μερίδες. Ναι. Αυτό είναι, έτσι. Τέσσερις, εγώ την κάνω λίγο πιο μεγάλη για να μπορεί ο κόσμος να χορταστεί και να γεμίζει το πιάτο μέχρι πάνω, θέλω, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και από εδώ και πέρα η διαδικασία στο φούρνο. Ναι, στο φούρνο, Φανή, και είναι έτοιμη. Μπορούμε να θέλουμε και μισή ώρα να την αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί. Ναι, βεβαίως. Στο φούρνο τη βάζουμε. Θέλει ακριβώς μισή ώρα, θέλει στους 180 βαθμούς και είμαστε έτοιμοι για να τη φάμε. Και την τρώμε και επιτόπου ζεστή. Ή την τρώμε και την άλλη μέρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με άχνη και κανέλα συνηθίζεται. Και κανέλα, βεβαίως, η κρέμα, ναι. Και είναι πεντανόστιμη, είναι, Φανή. Πεντανόστιμη. Και εντάξει, είναι αυτό που λένε οι παλιοί που το λένε κιόλα, το ταψάκι να πάρει τη θέση τη. Ότι η τέχνη είναι σπουδαίο πράγμα τελικά, έτσι. Σπουδαίο πράγμα. Αλλά τη χειροποίητη τέχνη για μένα παίζει μεγάλο ρόλο. Όπως βλέπεις εδώ. Ενδεχομένως ένα βιομηχανοποιημένο εργαστήριο, μεγάλο, επώνυμο κτλ. Αυτό το πράγμα να το βγάζουν, όχι ενδεχομένως, σίγουρα το βγάζουν μηχανές αυτό το πράγμα. Κακά τα ψέματα, Φανή, επειδή έχουν να κάνουν πάρα πολλά κιλά μπουγάτσα, δεν θα τα προσέξουν. Πρέπει να τα προσέξει ένα εργαστήριο, ας πούμε, με χειροποιητή. Πρέπει να βγάλουν παραγωγή. Και πρέπει να γίνει βιαστική δουλειά. Σαν το χειροποίητο δεν έχει. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ενδεχομένως να μας βλέπουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν στα καταστήματά τους να βάλουν προϊόντα δικά σου και γιατί να μην θέλουν άραγε. Βεβαίως, ναι. Μπορούν να μας δουν στα τηλέφωνα του εργαστηρίου, είναι 2-3-21-075-784 εδώ στο Μητρούσι που βρίσκεστε. Εδώ. Το κινητό μας είναι 6944-115-809 και το τηλέφωνο στο μαγαζί Σέρις στην Ερμού και Γωνία Σκρά είναι 2-3-21-055-38. Οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε και να μιλήσετε εδώ με τον Γιώργο και να συνδεθείτε και να φιλοξενήσετε στα καταστήματά σας, μιλάω για σας που είστε εκτός Ερών, την γνήσια παραδοσιακή σεραϊκή μπουγάτσα και όχι μόνο, γιατί μιλάμε για την μπουγάτσα γιατί είναι το θέμα της εκπομπής μας, αλλά δεν παράγουμε μόνο μπουγάτσα, έτσι. Όχι μόνο μπουγάτσα, παράγουμε πάρα πολλά προϊόντα. Βγάζω 80 κωδικούς, βγάζουμε στο εργαστήριο εδώ. Κάνουμε κρουασάν γλυκά αλμυρά, κάνουμε πίτσες, καλτσόν, πινιρλί, κάνουμε ζύμες μπριόζ, μια ειδική ζύμη που κάνουμε και με λουκάνικο και πινιρλί. Μετά κάνουμε πολλές διάφορες χειροποίητες σπίτι που μας ξέρουν όλος ο νομός Ερών και εκτός νομός Ερών. Θα σας δείξω, Φανή, και πώς ανήκει το φύλλο και το άλλο στο χέρι της χειροποίητης πίτας.
και πολλά άλλα διάφορα φανή. Αναλαμβάνεις και catering για εκδηλώσεις. Ναι, κάνουμε βαφτίσια, κάνουμε φανή, κάνουμε μνημόσυνα, κάνουμε. Τα πάντα φανή κάνουμε, ναι. Τα πάντα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να δείξουμε μία με μερέντα οπωσδήποτε. Τη ζητάει ο κόσμος. Εμένα είναι η αγαπημένη της κόρης μου, την ακούω πρωί βράδυ να τη λέει δηλαδή. Και είναι και κάτι εντελώς πρωτοποριακό, έτσι. Δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει εγώ πουθενά άλλο. Για πάμε να το δούμε. Στο φύλλο, ο Γιώργος το έχει ανοίξει δηλαδή. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη μερέντα για να κάνουμε μπουγάτσα με μερέντα. Λοιπόν, και η μερέντα να πούμε ότι είναι εδώ, εδώ την κάνετε κι εσύ. Εδώ φανή να τα κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Την απλώνεις κανονικά φανή. Όπως κάναμε την διαδικασία με την κρέμα, έτσι ακριβώς θα γίνει φανή και με τη μερέντα. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και φουντούκι ψημένο μέσα στη μερέντα, να δώσουμε μια ιδιαίτερη γεύση. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και μπισκότο. Αναλόγως τι θέλει ο πελάτης, φανή. Θα τρελαθεί εντελώς μετά ο πελάτης και μπισκότο τριμμένο μέσα και φουντούκι. Και... Επίσης, φανή, μετά από το ψήσιμο, πάλι θα βάλουμε άχνη και κανέλα στη μένα. Ταιριάζει απόλυτα δηλαδή. Ταιριάζει καταπληκτικά. Το τύλιγμα πάλι είναι το ίδιο για να κάνουμε το φάκελο που μας είπες και πριν. Και είναι έτοιμη η μπουγατσούλα μας. Αυτή που κάναμε, φανή, προηγουμένως βλέπεις η μπουγάτσα, μας χειροποίητη πως έχει φουσκώσει. Με κρέμα. Με κρεμούλα. Θα τη γυρίσουμε φανή λίγο ανάποδα έτσι, από αυτή τη μεριά. Και θα ξεκινήσουμε να την κόψουμε. Βεβαίως. Και τώρα άχνη και κανέλα για να ολοκληρωθεί. Έτσι, έτσι. Και εμένα έτσι μ' αρέσει. Με μπόλικη, έτσι, να είναι χοντρή η άχνη, να την καταλαβαίνεις τη ζάχαρη. Ώστε και να σου φύγει λίγο στην πυρουνιά, να έχει μείνει αρκετό. Πολύ ωραία. Και η κανελίτσα απαραίτητη. Πολύ ωραία. Κανένα δεν θέλει να βάλουμε πάρα πολύ. Θέλει λίγο ίσα ίσα για να δώσουμε γεύση. Ωραία, Στεφανή. Λοιπόν, μας έλεγες και πριν και είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχώς ενημερώνεσαι και εξελίσσεσαι και εσύ και οι συνταγές σου. Βεβαίως, Στεφανή, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πρέπει κάθε μέρα να ψάχνεις για καινούργια πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ καλές συνταγές. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και κάθε φορά φανή βγάζουμε κάτι καινούριο. Έτσι δηλαδή για να αλλάζουμε τη διάθεση του κόσμου. Πάρα πολύ ωραία και τη δική σας διάθεση, και γιατί νομίζω. Μας, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, την αγαπά πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και την κάνω 25 χρόνια αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και έχω κάνει και το μαγαζί. Και στη διάρκεια θα κάνουμε και άλλα μαγαζιά γιατί τα θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος ξεκίνησε να μου ζητάει και εκτός σειρών να πάω να κάνω και μαγαζί εκεί. Θα δω, αλλά είμαι άνθρωπος που πάω σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Δεν κάνω βιαστικές κινήσεις. Λοιπόν, να πούμε μια τελευταία φορά για τους φίλους που μας παρακολουθούν και που θέλουν να έχουν τα προϊόντα στο σπίτι τους ή στα μαγαζιά τους. Πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου. Βεβαίως. Τα τηλέφωνά μας είναι φανή εδώ στο κάτω Μητρού, στο εργαστήριο είναι 2321075784. Το κινητό μας είναι 6934-115-809 και το τηλέφωνο σε σέρες στην Ερμού και γωνία Σκρά που εκεί μπορούν να βρουν τα πάντα φανή, έτοιμα, ψημένα, είναι το 2-3-21-0-55-38. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ χίλια ευχαριστώ που ήρθατε. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο Μητρούσι. Να είστε καλά. Και ό,τι θελήσετε, εμείς εδώ είμαστε. Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά και να θυμάστε πάντα ότι πρώτον, όταν λέμε μπουγάτσα εννοούμε το φύλλο και δεύτερον, το πιο σημαντικό, όταν λέμε μπουγάτσα εννοούμε σεραϊκή μπουγάτσα. Στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην πλατεία Εμπορίου, βρίσκεται μία από τις πιο ιστορικές ποτοποιίες των Σερών. 110 χρόνια ιστορία και συνεχίζει. Πάμε να γνωρίσουμε τον κύριο Κώστα Μπέι, έτσι είναι πιο γνωστός στις Σέρες, και να μάθουμε όλα τα μυστικά για την ιεροτελεστία του ούζου.
Μπελαμί, το ουζερί, τα ουζα έπινε σερί, το παλικάρι, το χλωμό, το πικραμένο. Όπως κι εγώ κάποια φορά, όταν με πρόδωσαν σκληρά, και από τότε με πιωτό αργό πεθαίνω. Στου Μπελαμί το ουζερί, λόγια πικρά, κόρμια νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Ζήσι μου ψεύτρα και σκληρή, μου δείξες δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο. Στου Μπελαμί το ουζερί, λόγια πικρά, κόρμια νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που οφείλω να ομολογήσω, και αυτό δεν ισχύει μόνο για μένα, αλλά για όλους τους Σεραίους και όσους επισκέπτες το βρίσκουν εδώ στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος καταρχήν είναι εξαιρετικός από άποψη αισθητικής. Και μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Πασχαλής, η Μπέις, και θα μου το εξηγήσετε αυτό. Ο οποίος τώρα, τι ιδιότητα, τι να πω, 110 χρόνια ούζο Μπέις. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι, εγώ είμαι τρίτη γενιά. Έτσι έχω μεγαλώσει, όπως βλέπετε και εγώ, με τη σειρά μου. Η επιχείρηση αυτή στήθηκε, τυπικά λέμε τώρα, το 1905. Από το 1900 μέχρι σήμερα μετράμε 110 χρόνια, εσίως δηλαδή, και συνεχίζουμε σταθερά. Είναι πραγματικά λίγες επιχειρήσεις και πανελλήνια που έχουν διαγράψει μια τόσο μεγάλη πορεία. Αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε και πρέπει να παραδεχτούμε πως εδώ στις Σέρες τα ποτοπία έχουν μια πολύ μεγάλη παράδοση. Έχουμε ήδη τρία ποτοπία που μετράνε τρεις γενιές. Και περιττώ να σας πω ότι πέραν των τριών επισήμων γενιών και παλαιότερα ακόμα, σαφέστατα στην οικογένεια υπήρχαν άνθρωποι που ασχολούνταν τότε με το ρακί. Έτσι, θα το εξηγήσουμε αυτό. Ήταν λεγόμενοι ρακιτζίδες, παραγωγή δηλαδή ρακιού, το οποίο διακινούσαν με βάσες, με γιούμια, όπως λέγανε τότε, επί τουρκοκρατίας ακόμα. Και το 1905 που λέμε, η πόλη ήταν ακόμα υπό το καθεστώς των Τούρκων, έτσι. Ήταν ο παππούς που έκανε την πρώτη κίνηση αναγνωριστική σε ηλικία μόλις 15 χρονών, όπου έκανε ένα υποτυπώδες μπακάλικο και περιελάμβανε στα διάφορα είδη που πουλούσε και το ρακί τότε, το οποίο ήταν το σήμα κατά τεθέν των Σερών. Και στη συνέχεια αυτό το μπακάλικο μεγάλωσε, αξιοποιήθηκε, πέρασε τις μύριες όσες φάσεις και δυσκολίες, και από το 1920 και μετά ουσιαστικά άρχισε να γίνεται μια μεγάλη βιοποριστική μονάδα, παραγωγική μονάδα, περιόρισε τα υπόλοιπα προϊόντα και ανέδειξε το ρακί και στη συνέχεια το ούζο ως το κυρίαρχο προϊόν. Να μαθαίνουμε και ιστορία, γιατί εγώ αυτό που μου λέτε για το ρακί και για τις Σέρες, αυτή η σύνδεση δεν την ήξερα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει εδώ σαν Σεραίοι, ότι έχουμε την εντύπωση έξω ότι έχουμε καλά, έχουμε, πώς το λέμε, σακανέδες, συμφωνούμε, έχουμε τις μπουγάτσες, έχουμε τα σουβλάκια, αλλά μας έχει διαφύγει και έχει διαφύγει σε πολλούς ότι για μας σημείο αναφοράς για τις Σέρες είναι το ούζο. Το ούζο είναι ένα από τα πλέον προσφυλή προϊόντα στις Σέρες. Είναι από τα προσφυλέστερα προϊόντα του νομού μας και της πόλης μας. Και δυστυχώς εμείς, αν ποτοποιεί, παρότι έχουμε τόσο μεγάλη παράδοση, δεν το αναδείξαμε. Οι Σεραίοι όμως, σας διαβεβαιώ πως είναι απόλυτα ενήμεροι για την ποιότητα αυτού του προϊόντος. Και για να επανέλθω σε αυτό που σας έλεγα, το 1935 γίνεται η πρώτη επίσημη, το εργαστήριο ποτοποιίας, ας πούμε. Όταν λέμε εργαστήριο ποτοποιίας, τι εννοούμε για εκείνα τα δεδομένα? Ότι ένας χώρος που έχει πρατήριο, σαν αυτό που βλέπετε, ο κυρίαρχος χώρος. Το γραφείο, το οποίο ήταν κλειστό, το θυμάστε, δεν ξέρω αν το φαίνεται στο μυαλό σας. Ήταν αυτός ο ίδιος χώρος? Όχι, μέχρι το 2001 ήταν ο ίδιος χώρος, μέχρι το 1999. Mm-hmm. Το 2001 επανακατασκευάστηκε το μαγαζί, αλλά διατηρήθηκε αναλύωτος ο εσωτερικός χώρος. Έφυγε το κλειστό του γραφείο, αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία παρέμειναν αναλύωτα για να διατηρήσουμε την αρχική φυσιογνωμία του. Υπήρχε το κλειστό γραφείο, υπήρχε το πρατήριο, mm-hmm, και πίσω ήταν η αποθηκευτική χώρη. Οι χώροι παραγωγής και οι αποθηκευτικοί. Αυτός ήταν ο χαρακτήρας όλων των ποτοποιών εκείνης της περίοδου. Ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση. Ναι, τι κόσμο από αυτό. Ήταν. Ναι. Οικογενειακή. Η δική μου επιχείρηση ήταν ανέκαθεν οικογενειακή. Βοηθούσαν κατά καιρούς μέλη της οικογένειας. Υπήρχαν κάποιοι που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε περιόδους έντασης εργασίας, όπως λέμε Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, αλλά παρέμεινε αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση. Είναι μια σαφέστατα οικογενειακή επιχείρηση που πηγαίνει από τον παππού στον πατέρα και τον πατέρα στο γιο. Καταπληκτικό. Και η πρώτη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, λέω με τόσα πολλά και έχετε και πολύ μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία και δεν σας προλαβαίνω, είναι πώς προκύπτει το Μπέι, ούζο Μπέι.
Κανονικά η επωνυμία είναι Πασχάλης. Βέβαια τα ονόματα τότε δίνονταν με έναν περίεργο τρόπο, έτσι. Οι μισοί Έλληνες έχουν ονόματα παρατσούκλια, τα οποία κατά καιρούς έχουν επικρατήσει. Ο παππούς είχε μια οικονομική επιφάνεια. Ο παππούς μας το 1920 και μετά αποκτάει μια οικονομική επιφάνεια που του επιτρέπει να κυκλοφορεί στην πόλη με μια σχετική άνεση. Άνεση τι εννοούμε, το να έχει τότε μια αλογόμαξα, παϊτόνι όπως λέγανε, και να περιφέρεσαι στην πόλη είναι σαν να έχει σήμερα, υποθέτω, μια μεγάλη Mercedes, ξέρω εγώ, μια μεγάλη Mercedes μεγάλου κυβισμού και να κάνεις βόλτες. Λοιπόν, τότε το παϊτόνι με ένα άλογο, με δύο άλογα, ήταν κάτι το εκπληκτικό, ας πούμε. Οπότε η τουρκική γλώσσα παρέμεινε κυρίαρχη για πολλά χρόνια. Ένα ο Μπέις που περνάει, έρχεται ο Μπέις, κατεβαίνει ο Μπέις, ανεβαίνει ο Μπέις. Ο ευκατάστατος, και ήταν τότε ο τίτλος του Μπέι, είναι τίτλος αξιωματούχου, έτσι, στη διοίκηση την Οθωμανική. Και υπάρχουν και τι στην Ελλάδα. Εδώ στις Σέρες δεν έχει επικρατήσει αυτή ως ανεπωνυμία. Και αυτό έγινε η επωνυμία του καταστήματος. Οπότε ακούω εγώ αυτή τη στιγμή και στα δύο επίθετα. Και μάλιστα ο πατέρας μου ήταν το χαρακτηριστικό της ιστορίας, που είναι και το κωμικό. Κωμικό δεν είναι κωμικό, αλλά είναι και λίγο αστείο. Γιατί είχε δύο βαφτιστικά ονόματα, Χρήστος Αρμάνδος, και είχε δύο επίθετα, Πασχάλης Μπέις. Οπότε μιλάμε για Ισπανόφωνος. Έτσι ακριβώς, εκεί παραπέμπει. Αυτή ήταν η αναφορά στο Μπέις. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αναφερθήκατε προηγουμένως στους Εραίους και κατά πόσο οι Σεραίοι έχουν στη συνήθειά τους και στη συνείδησή τους τη σύνδεση Ούζου με την πόλη των Σεραίων. Καταρχήν να πούμε ότι οι Σεραίοι είναι λάτρεις του Ούζου, έτσι. Δεν ξέρω αν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας προτιμάτε τόσο πολύ το Ούζο από όλα τα ποτά. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω, αναφερθήκαμε, όχι, υπήρχε ο Γρηγόριος Αρακιτζής που ήταν και από τους μεγάλους ευεργέτες της πόλης. Αυτός είναι ο προπάτορας, θα λέγαμε, ο πρωτεργάτης των Σεραϊκών ποτοπίων. Ήταν ο πρώτος που στήσε από τον 18ο αιώνα, τέλη 18ου αιώνα, μια επιχείρηση η οποία ήταν πρωτοποριακή για τα πανελληνικά, και μάλιστα τώρα για τα Βόρεια Ελλάδα ήταν πρωτοποριακή. Μονάδα επεξεργασίας, παραγωγής μάλλον, τυποποίησης και διακίνησης ρακιού εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ονομάστηκε Ρακιτζής και έμεινε το όνομα. Θέλω να πω το εξής, ότι το ρακί στις Σέρες και οι Ρακιτζίδες ήταν πάρα πολύ. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι το επώνυμο Ρακιτζής είναι από τα πλέον διαδεδομένα. Που σημαίνει ότι αυτή ήταν η δημιουργία αυτής της μαγιάς, θα λέγαμε. Τα ποτοπία που αναπτύχθηκαν στις Σέρες ήταν πολλά και μεγάλα ποτοπία. Ακόμη και σήμερα τα 4 από τα 7 ποτοπία που λειτουργούν, τα 3 έχουν αναφορές στις αρχές του αιώνα. Στις αρχές εννοείται του 20ου αιώνα, έτσι. Από το 1905-1910 που είμαστε εμείς εκεί μέσα, δηλαδή ουσιαστικά έχουν αναφορές. Μόλις προσφάτως ένα ποτοπίο που έκλεισε μετρούσε από το 1880 περίπου. Δηλαδή έχουμε μια παράδοση. Αυτή η παράδοση κράτησε ζωντανή τη σχέση των Σεραίων με το Ούζο. Σας είπαμε το ρακί. Για το ρακί ήταν ο πρόγονος του Ούζου. Είναι κάτι σαν το τσίπουρο, το οποίο αργότερα εξυγχρονίστηκε, έγινε επίσημο προϊόν, μπήκε στη μέση το ενόπνευμα, η πρώτη ηλί εθυλική αλκοόλη, και το Ούζο. Το τσίπορ, το ρακίο, επωνομάστηκε συνέχεια σαν ούζο για να δηλώσει ένα απόσταγμα υψηλής ποιότητας. Στη συνέχεια όμως το ούζο ξεπέρασε το ρακί, έτσι. Ναι. Τελείωσε. Έφυγε η ιστορία με το ρακί και πάμε στο ούζο. Από το 1930 μιλάμε για ούζο πλέον. Και εδώ είναι σημείο αναφοράς. Δηλαδή το ούζο στις Σέρες και στον Ομό είναι ιδιαίτερα δεδομένο. Είπαμε, το λάθος και το σφάλμα που κάναμε σαν Σεραίοι είναι ότι δεν το αναδείξαμε όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν περιοχές στο Αιγαίο, υπάρχουν περιοχές σαν την Ελλάδα που καταφέραν οι άνθρωποι και καλά κάνανε και αναδείξαν ένα προϊόν και το αναδείξαν και το κάνανε σημείο αναφοράς. Θα μπορούσε και σε εμάς να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Δυστυχώς σε αυτή την πόλη δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε συνεργατικά. Αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματά μας. Είμαστε δημιουργικοί σαν άτομα, αλλά στις συνεργασίες υστερούμε. Έχετε κάνει κάποια κίνηση ή κάποια. Άντε, παλιά, ναι, οι πατεράδες μας, γιατί σας λέω ότι είμαστε τρίτη γενιά, βρεθήκανε, καταλήξανε, προχωρήσανε, φτάσανε στο διατάφτα, κολλήσανε. Εντάξει, είναι μια ιστορία που δεν περπατάει στις Σέρες εύκολα. Ξεκινούνταν πάλι καινούργιες κουβέντες. Έχουμε την πρόθεση δηλαδή να ξεκουβεντιάσουμε, γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης. Ίσως ευδοκιμήσουν κάποια στιγμή, αλλά το κυρίαρχο θέμα είναι, και αυτό που μας ενδιαφέρει, να ξαναφέρουμε το Ούζο στη θέση που πραγματικά ανήκει. Στην κυρίαρχη θέση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με άλλα προϊόντα που παράγονται μόνο εδώ στο νομό Σερών, όπως τα λουκάνικα τους Μαγιάς. Ναι. Σε κάποια προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με αυτό. Δεν έχουν κατοχυρώσει την ονομασία προέλευση. Σκέφτηκαν κάποιες προσπάθειες και κάποιες σκέψεις, βρήκαν εμπόδια. Για να σας ρωτήσω κάτι άλλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το Ούζο, πέρα από τα ελληνικά σύνορα, το συναντάμε αλλού. Εδώ τώρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα, προσέξτε τώρα, είναι η κουλτούρα του Ούζου. Το Ούζο, εγώ το θεωρώ και όλοι μας το θεωρούμε ως το εθνικό μας προϊόν. Είναι η συνείδηση, πώς θα το λέγαμε, η ταυτότητα του Έλληνα.
Όταν λέμε ταυτότητα του ένα, χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα. Είχα δημοσιεύσει και βγήκε στην κυκλοφορία ένα βιβλίο πρόσφατα από το Ρακί στο Ούζο, το οποίο αναφέρεται σε όλη την ιστορία του Ούζου. Και ήταν ευτύχημα που επανεκδόθηκε αυτό το βιβλίο από την εφημερίδα Τα Νέα και αναφέρεται σε αυτήν ακριβώς την ιστορία του Ούζου. Προσέξτε, μέσα έχω ένα δημοσίευμα που ενός γευσηγνώστη στην Αθήνα που λέει το εξής. Βρέθηκα, λέει, στη Σκωτία και ήμουνα σε ένα περίεργο τοπίο, το οποίο ήταν πραγματικά χαοτικό. Δηλαδή, ο καιρός, οι συννεφιές, οι απότομες χαράδρες, το τεράστιες επιφάνειες πρασίνου, τα βουνά, η αγριότητα του τοπίου, η μαύρη θάλασσα, η σκοτεινιά δηλαδή στη θάλασσα, με συνέπαιρνε, λέει, αυτό το πράγμα, μου δημιουργούσε αρνητικά συναισθήματα. Αλλά σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, λέει ο ίδιος, ότι σε έναν τέτοιον τόπο μόνο ένα προϊόν σαν το ουίσκι με τα αδρά χαρακτηριστικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Και την ίδια στιγμή συνεχίζει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο στο Αιγαίο ή σε μια περιοχή που βρέχεται από παντού από τη θάλασσα, ένα αντίστοιχο προϊόν με το ούζο θα μπορούσε να υπάρξει. Θέλω να πω ότι ο καθής βγάζει τα προϊόντα που ταιριάζουν στις κλιματολογικές του ιδιαιτερότητες, όπως και η γεύση. Έτσι, μπορεί το ίσκι να μπήκε στην αγορά της Ελλάδας και να έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά το τραπέζι του ούζου δεν μπορεί να αντικατασταθεί με το ίσκι. Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει. Το πώς πίνει κανείς το ούζο, το πώς θα καθίσει, το πώς θα το γευτεί, το πώς θα μιλήσει, το πώς είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Αυτή και είναι μίληση. Δεν το αποκτάς, πώς το λέμε, δεν το διδάσκεσαι. Δεν σου έρχεται εξ ουρανού. Έτσι, το πώς θα καθίσεις στο τραπέζι, το πώς θα μοιραστείς το ούζο, το τι θα πιείς με το ούζο, αυτό το μαθαίνεις, το βιώνεις. Το ουίσκι, πώς να σας πω, λένε κάποιοι θα βάλουμε το ούζο στο μπαρ. Όσο καλή διάθεση και αν έχεις, δεν ταιριάζει με τη φυσιογνωμία και την κουλτούρα του μπαρ το ούζο. Θέλει τραπέζι δηλαδή καταρχήν. Θέλει τραπέζι, θέλει βαρύ κάθισμα, θέλει χρόνο, θέλει παρέα. Θέλει καλή διάθεση. Σε έχω ακούσει, θέλει να λέτε αυτή τη φοβερή έκφραση που τη λέμε εδώ, Ιζερέ. Δεν ξέρω τι λένε σε άλλους νομούς. Το μουχαμπέτι που λέτε. Θέλει τρία πράγματα, έλεγε ο παππούς, και ισχύει. Νερό, μεζέ και μουχαμπέτι. Έτσι. Το μουχαμπέτι στο μπαρ δεν παίζει. Η κουβέντα έτσι που λέμε. Το νερό είναι απαραίτητο. Μπαίνει σε όλα τα σκληρά ενοπληματώδη δηλαδή, για να σπάσει τον αλκοολικό βαθμό. Το δε μεζέ. Εντάξει, και με τα ουίσκι και με την πύρα μπορεί να σου βγει ένα μεζέ. Αλλά οι δυνατότητε που σου προσφέρει το ούζο, και εναλλακτικά το τσίπουρο βέβαια, έτσι, είναι άπειρε. Θέλει αλμυρά, θέλει παστά, θέλει ιδιαίτερε γεύσει, αλλά είναι παιχνίδι. Δεν τρώ με το ούζο. Το απολαμβάνει. Θα σου πω. Λοιπόν, μωράκι. Σε παρακαλώ, ουζάκι, μωράκι. Ουζάκι. Δύο ουζάκια, σε παρακαλώ. Και πού είσαι, τίποτα, καμιά ελίτσα, καμιά πιπερίτσα, λίγο σαλαμάκι, κανένα ντολμαδάκι, κανένα τσιράκι, καμιά τραμουτσαλατίτσα, κανένα κεφτεδάκι. Τέλος πάντων, ξέρεις, λίγο απ' όλα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, μωράκι. Άκουσε, Φώτη. Και τα τελευταία χρόνια αυτή η κουλτούρα του ούζου αναβιώνει. Αναβιώνει επειδή ο κόσμος κουράστηκε με τα σκληρά ποτά, με τα μπαρ. Δηλαδή ένας κόσμος επανέρχεται στα ουζερί. Τα ουζερί ξαναφτιάχνονται και δημιουργούν κοινό νέο, και αυτό είναι το εκπληκτικό, και αρχίζει και μαθαίνει ο καθής με τη σειρά του και ο νέος ακόμα τι σημαίνει κουλτούρα του ούζου. Έχει εποχή το ούζο. Χειμώνας, καλοκαίρι. Όχι, έτσι λένε κάποιοι ότι μέσα στο καλοκαίρι ένα κρύο ουζάκι, ας πούμε, θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γευτεί κανείς. Εντάξει, δεν διαφωνούμε έτσι. Η αίσθηση του πάγου, η αίσθηση του κρύου νερού που μπαίνει μέσα στο ούζο, οι μεζέδες δίπλα στη θάλασσα σου δημιουργούν μια ευχάριστη αίσθηση, σίγουρα διαφορετική. Αλλά εγώ μπορώ να σας πάω μέσα στο καταχύμωνο, δίπλα σε μια σόμπα, σε ένα μικρό μαγαζάκι στην περιφέρεια, όπου με λίγο σαλαμάκι και λίγο κασεράκι θα απολαύσετε ένα ούζο μοναδικό. Είναι η διάθεση, η παρέα, ο χρόνος, οι μεζέδες, πολλά πράγματα. Απλώς το καλοκαίρι, επειδή κάνεις διακοπές, επειδή χαλαρώνεις, λογικά το ούζο μπορείς να το απολαύσεις. Αλλά είπαμε, θέλει το χρόνο του.
ήλιο στο πρωί. Δική μου είναι η ζωή κι όλο τον κόσμο κατακτώ. Πάμε να συνεχίσουμε την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας και να ρωτήσω. Συνέχεια μου γίνονται απορίες ακούγοντάς σας. Ανοίγει η κουβέντα και ανοίγουν και απορίες μου. Λοιπόν, να ρωτήσω αν υπάρχει συνταγή σερβιρίσματος στο ούζο. Δηλαδή, με πάγο, χωρίς πάγο, με νερό, με λίγο, με περισσότερο. Τεράστιο θέμα. Έχει ζητηθεί πάρα πολλές φορές. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Γιατί οι απόψεις που παίζουν είναι πολλές και διάφορες. Το νερό, ας πούμε, ο πατέρας μου τι έκανε. Ήταν πολύ καλός πότης του ούζου. Έπαιρνε ένα μαλακό σχετικά ούζο. Όταν λέμε μαλακό, με λιγότερους βαθμούς είναι ο πνεύματος. Ούζο μπορεί να βρει στους 38 βαθμούς, στους 40 βαθμούς, στους 42. Ας πούμε ότι έπαιρνε τον 38 βαθμό. Έβαζε ένα μπουκαλάκι μικρό στο ψυγείο, τόσο όσο χρειαζόταν, για να πάρει γεύση. Να πάρει να κρυώσει. Να μην θέλει πολύ νερό δηλαδή. Και μετά έβαζε λίγο κρύο νερό και το έπινε. Δεν ήθελε πάγο σε καμιά περίπτωση. Και υπάρχουν πολλοί που το πίνουν σκέτο. Γιατί θέλουν να κρατάνε ζωντανή τη γεύση τη οξύτητα που έχει το ούζο. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι θέλουν το ούζο, επειδή έχει υψηλό αλκοολικό τίτλο γενικώς το ούζο, θέλουν να μπορούν να μετριάζουν τη γευστική του ένταση. Αλλά τρελαίνονται και με την ιδέα του ασπρίσματος, του γαλακτώματος που κάνει. Έτσι είμαι εγώ, σε αυτή την κατάσταση. Και πολλοί υποτοπίοι. Θέλω το γαλάκτωμα. Θέλω να το βλέπω το ούζο, τη γαλακτώδη υφή του. Και θέλω ταυτόχρονα τον πάγο, με ποια προϋπόθεση όμως. Γιατί το κουδούνισμα που κάνει ο πάγος στο ποτήρι, έτσι συν το γαλάκτωμά του, εμένα προσωπικά με ευχαριστεί, μου δημιουργεί μια αίσθηση μοναδική. Αλλά προσέξτε, θέλει μεγάλη προσοχή στο πόση ώρα θα μείνει ο πάγος μέσα στο ποτήρι. Γι' αυτό λέμε μικρές ποσότητες ούζου. Σε μικρή ποσότητα ούζου με το νερό και τον πάγο, εφόσον καταναλωθεί σχετικά γρήγορα, δεν προλαβαίνει να λιωθεί η γεύση του ούζου. Και γιατί το λέμε? Γιατί ο πάγος, αφόσον μείνει αρκετή ώρα μέσα στο ποτήρι, διαλύει το φυσικό εχείλισμα που υπάρχει της ανηθόλης. Το φυσικό εχείλισμα της ανηθόλης είναι το γλυκανισέλιο. Είναι το απόσταγμα των σπόρων που χρησιμοποιούμε για να δώσουμε την γλυκύτητα, την ασπράδα, το γαλάκτωμα και τη γεύση. Αυτό το γλυκάνισο διαλύεται στον πάγο. Με όμως αποτέλεσμα να θρηματίζεται. Να στερεοποιείται δηλαδή. Θέλουμε να τα αποφύγουμε. Γιατί θα πει κρίση. Οπότε πρέπει να το πίνουμε σχετικά γρήγορα. Αυτή είναι η ιστορία. Μικρή ποσότητα, αν βάλουμε πάγο, και το πίνουμε σχετικά γρήγορα, έτσι ώστε ο πάγος να μην αλλοιώσει τη γεύση του ούζου. Να μην αλλοιώσει. Να του δώσει αυτά τα γνωρίσματα που θέλουμε. Γι' αυτό σας λέω είναι μύηση. Δεν είναι εύκολο. Λέει του λες του αλλού 1, 2, 3, 4 πράγματα. Δεν είναι κανόνες που μπορεί να τους τηρήσει. Αυτά τα βιώνεις. Πώς μαθαίνει ένα παιδί στο σπίτι, τον πατέρα του βλέπει κινήσεις και τις αντιγράφει, έτσι πάνω στο τραπέζι του ούζου μαθαίνεις. Μαθαίνεις πώς θα κινηθείς, τι θα φας, πώς θα συνοδεύεις το φαγητό. Έχεις δει ανθρώπους, ας πούμε, που τρώνε όταν πάνε να πιούν ούζο. Δεν τρως με το ούζο. Το απολαμβάνεις το ούζο. Έτσι. Λέγαμε, ας πούμε, για τις γεύσεις. Πολλές θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι ψαράκι. Θα μπορούσε... Αυτό που κάνουν στα ουζέρι και το κάνουν πολύ παλιά εδώ είναι τα πρώτα, δεύτερα και τρίτα. Έτσι. Και το καθίσουν ακόμα και τώρα το έχουν. Όταν λέμε πρώτο, εννοούμε ξεκινάμε με κάτι αλμυρό. Θα μπορούσε να είναι άντζο και θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Έτσι. Με λίγη ντοματούλα, με μια λυφή, με λίγο ταραμά, με καμιά ελιά. Το δεύτερο. Θα μπορούσε να είναι κρεατικό, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο ψαροειδές, ας πούμε. Αλλά σε μικρή ποσότητα όλα. Το όσπιλο το οποίο έχουμε εδώ. Τα ντολμαδάκια τα οποία επίσης συνηθίζουμε. Γιατί έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες διατροφικές στην σεραϊκή κουζίνα, τις οποίες δεν έχουμε αναδείξει επίσης. Δεν είναι μόνο τα λουκάνικα του μαγιά που αποτελούν ένα καταπληκτικό έδεσμα. Είναι ο καβουρμάς. Είναι ο παστουρμάς. Ο παστουρμάς είναι το τελειότερο. Μπορώ να καφιέ μας εκπομπή ότι και αυτά τα έχω αναδείξει. Υπάρχουν είδη τα οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά συνοδευτικά του ούζου. Αλλά το έχω πει και το ξαναλέω πολλές φορές με μία ντομάτα, με λίγο τυράκι και με λίγη με μια ελιά, μπορείς να πεις το καλύτερο ούζο. Δηλαδή εξαρτάται από τη διάθεσή σου. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν τρώμε. Είδατε εικόνες, αυτό που λέτε δεν τρώμε. Ο πότης του ούζου αφήνει το πιρούνι πάντα κάτω. Το πιρούνι δεν μένει στο χέρι, έτσι. Κάνει την μπουκιά και το ξαναφήνει κάτω. Πολύ σημαντικό, ναι. Πάμε πάντα έτσι. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Όταν βλέπεις άνθρωπο, εγώ έλεγα το εξής, θες να δοκιμάσεις έναν άνθρωπο, βάλ τον να πιει ούζο. Θα καταλάβεις αν ξέρει να πιει ούζο και αν ξέρει να σταθεί στο τραπέζι. Αν το δεις να την πέφτει στα ορεκτικά, λες τώρα, δεν είναι για παρέα. Και το άλλο, δεν είναι για μεγάλες παρέες. Το ούζο δεν είναι να καβίσουν 10 άτομα και να φωνάζουν, να τσιρίζουν, να ουλιάζουν. Ούτε για φιλοσοφικές κουβέντες. Είναι να ευχαριστηθείς τη στιγμή. Και πραγματικά εγώ βλέπω, βρισκόμαστε παρέες και το απολαμβάνουμε. Ούτε για δακρύβριτες συζητήσεις, ούτε για φιλοσοφικά ζητήματα. Έτσι χαλαρά, όμορφα και απλά να κυλήσει το δίωρο, το οποίο στον μπαρ θα μπορούσε να κυλήσει με 15 βότκες, λέμε τώρα, με 15 ουίσκι. Εδώ κυλάει με έναν τρόπο διαφορετικό. Έτσι. Έχει το χαρακτήρα, έχει τον αργό του ρυθμό, θυμίζει η Ελλάδα.
Δεν θέλει πίεση, δεν θέλει εντάσει στο ούζο. Γι' αυτό και λέμε ότι το ούζο είναι ξεκούραση, το ούζο είναι σύμφυτο με την ελληνική κουλτούρα. Αλλά και πρέπει να το αναδείξουμε. Και επανέρχεται το ούζο σαν τρόπος ζωής, τρόπος διασκέδασης, έτσι. Εξάγεται. Εξάγεται, αλλά η χρήση του έξω είναι περίεργη. Δηλαδή, ο Γερμανός θα το πιει ως επιδόρπιο ή θα το πιει ως. Είτε πριν το φαγητό, είτε του δίνουν ένα ποτηράκι για να το πιει, ας πούμε, έξω μετά. Έτσι, για να έχει κάτι από Ελλάδα. Δεν, και ο Γερμανός δεν μπορεί να το πιει. Είναι αυτό που λέμε. Δεν προσυδειάζει την κουλτούρα του Γερμανού το ούζο. Θα το πάρει έτσι για να πιει ένα ποτηράκι. Οι Έλληνες, βέβαια, το εξωτερικό πίνουν. Εντάξει, έχουν, κρατάνε την κουλτούρα, κρατάνε αυτή την επαφή με το χώρο. Έχουμε πει τόσα πράγματα για το ούζο, για το όνομά του δεν είπαμε. Ναι, το ούζο είναι πολλές οι εικασίες, και πολλή παραμύθια έχει πέσει γύρω από αυτήν την ιστορία. Η πλέον επιστημονικοφανής τουλάχιστον εξήγηση έχει να κάνει το γιούζουμ, που είναι τουρκική έκφραση στην ουσία της, σημαίνει τσαμπή από σταφύλι ή αφέψιμα από σταφύλι, και το γιούζουμ σε βάθος χρόνου έγινε γιούζο, ούζο και κατέληξε εκεί. Βέβαια έχουν ακουστεί κι άλλα. Από το Ιουζέ, που ήταν μια λατινογενής έκφραση και χρησιμοποιούνταν για κάποια κυβότια υψηλής ποιότητας βαμβακιού που έφευγε στη Μασαλία, και το Ιουζέ έγινε Ιουζέ Περμασέλια και έγινε το Ιουζέ Ούζο. Αυτά είναι όμως λίγο στη σφαίρα του παραμύθιου, που το χρειαζόμαστε το παραμύθι. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι αυτό. Απλώς το ούζο, αυτό θέλω να καθίσουμε στο μυαλό μας, δηλώνει την υψηλή ποιότητα. Τότε βγήκε για να δηλώσει την υψηλή ποιότητα του αποστάγματος. Το αποστάγματο του εμφύλιων, για να ξεχωρίσει από τα απλά αποστάγματα τα οποία ήταν τη σειρά κατά κάποιο τρόπο. Και καθιερώθηκε για να δηλώσει στη συνέχεια το νόμιμο προϊόν, το παρασκευασμένο, με ελεγχόμενο ινόπνευμα, με ελεγχόμενη πρώτη ύλη, τη λεγόμενη θηλυκή αλκοόλ. Ήταν ένα τρόπο για να διασφαλίσει έσοδα το κράτο και ταυτόχρονα να ξέρει ότι το προϊόν το παραγόμενο είναι καθαρό. Είναι ακίνδυνο για τον καταναλωτή. Ξέρετε κάτι άλλο που μου κάνει τρομερή εντύπωση και το έχω απορία πολλά χρόνια και τώρα μάλλον εσείς θα μου τη λύσετε. Έχω δει ανθρώπους και στις αίρες αλλά και εκτός αιρών, χωρίς να ονοματίζουν μία ετικέτα, όταν έρχεται ο σερβιτόρος να λένε θέλω ούζο, μπέι, ούζο, το α, το β, το γ, να λένε θέλω σεραϊκό ούζο. Έχει μια ιδιαιτερότητα γενικότερα το σεραϊκό ούζο. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή, θα μπορούσε να κάνουμε πολύ καλύτερη δουλειά και το σεραϊκό ούζο να παίξει παντού. Δεν παίζει με τον ίδιο τρόπο. Θεσσαλονίκη κυρίως αυτή η εικόνα παίζει. Αλλά μακρύτερα που θα μπορούσε να παίξει αυτή η εικόνα δεν παίζει. Έχουμε καλά ούζα, είναι γεγονός. Και παλαιές ποτοπίες και σοβαρούς ανθρώπους. Τους περισσότερους. Και πολύ καλά ήδη. Έτσι. Και στην Αθήνα γίνονται κάποιες προσπάθειες από επιχειρηματίες, ποτοπίους, συναδέλφους, οι οποίοι στέλνουν και τα εμπορεύματα. Και πολλά από τα είδη τους και πολλές από τις μάρκες τους είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά χρειάζεται δουλειά ακόμη. Θα μπορούσε δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν γινόταν ακόμη μεγαλύτερη δουλειά, θα ήταν το αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερο. Υπάρχει δηλαδή υποτοπίες, προσέξτε. Στις αίρες ξεκινήσαν για να παράγουν μια σειρά. Ήταν η γκάμα των προϊόντων τους αρκετά μεγάλη. Εμπορευόντουσαν κρασιά, εμπορευόντουσαν ρετσίνες, ακόμη και τώρα, ας πούμε. Και τα λικέρ, τα οποία δεν πρέπει να παραβλέψουμε μαζί με τα ούζα. Ακόμα όμως και στα λικέρ που βγάζουμε εξαιρετικά, έχουμε και εκεί την ίδια δυναμία. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε και ισχύει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν αφορά μόνο τις αίρες, είναι η απόσταση από το μεγάλο κέντρο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το ζείτε από τις συνεντεύξεις που κάνετε και τις παρουσιάσεις, για να κάνει δουλειά κάποιος σε αυτή τη χώρα πρέπει να δουλέψει Αθήνα. Η Αθήνα είναι το κέντρο από το οποίο εξακτηνώνεται το εμπόριο. Θεσσαλονίκη, Σέρες, δεν έχεις δυνατότητες. Εμείς δεν μπορούμε να εξάγουμε εύκολα, πρέπει να έχεις ειδικές συνθήκες για να εξάγεις, ας πούμε, στο εξωτερικό τα προϊόντα μας. Εντός Ελλάδας θα πρέπει να βγεις ή στην Αθήνα και από την Αθήνα μέσω αντιπροσώπων να ταξιδέψεις παντού το προϊόν σου ή να κάνεις πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι κάνει κάποιος που βρίσκεται αλλού. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Χρειάζεται δηλαδή η προσπάθεια που κάνει ο Σεραίος, ο Δραμήνος, ο Ξανθιώτης, ο Καβαλιώτης είναι μεγαλύτερη. Είναι πιο δύσκολη. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε ήδη. Να πάμε τα 110 χρόνια της ποτοπίας Μπέι, δεν είναι φυσικά μόνο το ούζο, αν και είναι, φαντάζομαι, το α και το ω, είναι και τόσα άλλα προϊόντα. Θα αφηθούμε και σε αυτά. Προσέξτε τώρα, όταν λέγαμε ποτοπία παλιότερα και τώρα ακόμα εννοούσαμε τι, ότι παράγουμε ούζο, λικέρ, κονιάκ. Το κονιάκ δεν λέγεται κονιάκ, λέγεται αλκοολούχο ποτό τύπου κονιάκ.
Έτσι, γιατί παρασκευάζεται με διαφορετική μεθοδολογία από το παραδοσιακό το κονιάκ, το αποσταγμένο κρασί το οποίο φυλάσσεται σε βαρέλια, δρύνα και παλαιώνει και σε βάθος χρόνου το παίρνουμε εκείνο το κονιάκ. Το δικό μας παρασκευάζεται με πρώτη ύλη την εθυλική αλκοόλ και κάποια εσάνς αρωματικά έργα, δηλαδή τα οποία του δίνουν τη γεύση και το άρωμα και την ένταση την αρωματική. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά το κονιάκ αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα βασικά μας προϊόντα. Το αλκοολούχο ποτό τύπου κονιάκ. Χρησιμοποιείται για τις σκευτικές τελετές, αλλά χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και για την παρασκευή ποτών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για διάφορες χρήσεις και αναμίξεις. Αντίστοιχα, έχουμε τα λικέρ. Τα λικέρ είναι κάτι διαφορετικό, είναι τα λεγόμενα ειδίποτα. Έτσι, τα λικέρ έχουν μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Δεν μας παίρνει να την αναλύσουμε και να την κουβεντιάσουμε. Η ιστορία αυτή έχει να κάνει με το πώς τα λικέρ φτιαχτήκαν για πρώτη φορά, ξεκινήσαν για να, σαν φαρμακευτικά σκευάσματα, μπήκε η ζάχαρη και το άρωμα και ανακαλύψαν ότι θα μπορούσαν να είναι κλεκτά ποτά. Έτσι και έγινε το λικέρ. Γι' αυτό και μιλάμε για στην Ευρώπη, λέω τώρα αυτά βέβαια. Έτσι, στα μοναστήρια της Ευρώπης, γι' αυτό και κάποια λικέρ έχουν ονόματα μοναστηριών. Ταξίδεψε η τεχνογνωσία του λικέρ στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αιώνα δηλαδή και παραπάνω, βγάζουμε και εμείς εξαιρετικά ειδίποτα, τα οποία έρχονται και παρέρχονται η μόδα τους. Τα ειδίποτα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν στη μεγάλη επικαιρότητα, δηλαδή οι γιαγιάδες μας, ας πούμε, προσφέραν απαραίτητος πριν τον καφέ ή το φοντάν που λέγανε και λίγο λικέρ. Επανέρχεται. Κάποιες φορές έχει επανέλθει, έχει φύγει. Τώρα βλέπω ότι έχει επανέλθει. Γιατί? Γιατί έχουν ανεβεί το κόστος ζωής, είναι ακριβό, μεγάλο. Τα αλκοολούχα ποτά που έρχονται, ουίσκι, βότκες κτλ., είναι δυσπρόσιτα για να μπουν στο σπίτι. Οπότε λέει ο άλλος το απλό με λίγο λικεράκι. Θα καθίσω μπροστά στη τηλεόραση, θα ψιλοζαλιστώ, θα κοιμηθώ, θα σηκωθώ κτλ. Και για κέρασμα επίσης. Και για γάμους βαφτίσεις αραβώνες. Παίζει πάρα πολύ το λικέρ. Αντίθετα με το ούζο, νομίζω ότι το λικέρ, όσον αφορά τουλάχιστον το να μπει στο σπίτι, είναι περισσότερο γυναικεία υπόθεση, σε αντίθεση με το ούζο. Και οι παλιές νοικοκυρές το προτιμάνε. Δηλαδή, μέχρι την ηλικία της μαμάς μου, να σας το πω έτσι, δηλαδή γυναίκες που σήμερα είναι 50-60 χρονών, το έχουν στο σπίτι τους, έστω και για διακοσμητικό, που λέει ο λόγος. Ανήλθε. Και στους νεότερους. Και στους νεότερους, και δεν υπάρχει νεότερη οικογένεια που σε μια καράφρα μην φιλοξενεί κάποιο λικέρ. Άλλοι παίζουν με τα χρώματα, άλλοι παίζουν με τις γεύσεις. Το λικέρ έχει μια άλλη κουλτούρα. Είναι διαφορετική, βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα του ούζου. Αλλά είναι ενδιαφέρον προϊόν. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Είναι δύσκολο να κατασκευαστεί, να παραχθεί, γιατί πρέπει και η παραμικρή λεπτομέρεια να προσεχθεί στο άρωμά του, λίγο να σου ξεφύγει αμέσως αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του. Αλλά εφόσον το πετύχει, πραγματικά έχει μια αίσθηση δημιουργία με το λικέρ και είναι ευχάριστο να έχει τον πελάτη σου και να σου λέει πόσο πολύ του άρεσε η γεύση. Βέβαια, το λικέρ θέλει οπωσδήποτε πάγο, τραβάει την γλυκίτα και την αψάδα, προσφέρεται σε μικρό ποτηράκι γιατί ζαλίζει εύκολα. Είναι το αλκοόλ με τη ζάχαρη και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Όταν ανακατέψει αλκοόλ με ζάχαρη, δημιουργεί πολύ άσχημο πονοκέφαλο και μπορεί να κάνει να μεθύσει πάρα πολύ άσχημα. Η μέση δηλαδή από την ανάμειξη αλκοόλ και ζάχαρη σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να αποβεί άσχημη σε μια να δημιουργήσει άσχημες συνθήκες μέθυση για κάποιον άνθρωπο, ας πούμε. Αλλά είναι ένα ευχάριστο προϊόν, ευχάριστο λικέρ, ειδίποτο, το οποίο μπαίνει ξανά στην αγορά. Και βλέπω ότι αυξάνει και η ποικιλία. Παλιότερα είχαμε 5-6 λικέρ. Βλέπω έχουν προσθεθεί μαστίχες, φράουλες, ό,τι θέλετε δηλαδή πλέον. Μπαίνουν πολλά επιμέρους προϊόντα στην αγορά, τα οποία δίνουν την ιδιαιτερότητα στη γεύση τους. Εδώ στις Έρες, μάλιστα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έχουμε τη λεγόμενη ταντούρα. Εδώ υπάρχει ο μεγάλος διαγωνισμός με τους πατρινούς. Οι πατρινοί τη λένε τεντούρα και ισχυρίζουν την ειδική τους. Εμείς λέμε την ειδική μας. Κοιτάξτε, δεν θα μείνουμε στην ουσία. Είναι κανέλα και γαρίφαλο. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, απλά εμείς την κάνουμε καλύτερη. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι αυτό που είναι. Μπορεί και αυτοί να έχουν την πατρότητα, αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε στοιχεία και κυρίως από την ποτοπία Καράμπελα που είχαμε πιστοποιημένα στοιχεία ότι από το 1910-15 περίπου έβγαζε ένα ειδίποτο που λεγόταν ταντούρα. Οπότε έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη και εμείς. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, αλλά είναι από τα προϊόντα τα οποία είναι προσφυλή, διαδεδομένα και αγαπητά. Έτσι. Με ούζο ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και με ούζο θα την κλείσουμε. Καταρχήν στην υγειά μας. Εγώ να ομολογήσω ότι έμαθα πάρα πολλά για την ιστορία του ούζου που μου δώσανε και πολλές πληροφορίες για ανθρώπους γύρω μου, όπως σας ανέφερα πριν τον πατέρα μου, αλλά και πολύ κόσμο γύρω μου που αγαπάει και έχει στη συνήθειά του την καθημερινή το ούζο. Μπορεί κάποιος να το έχει στην καθημερινή του συνήθεια?
Στην που καμιά φορά να λένε ένα ουζάκι. Ναι, σωστό, σωστό, πολύ σωστό αυτό. Δύσκολα. Υπάρχουν πελάτες οι οποίοι πραγματικά το έχουν κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή θέλουν ένα ουζάκι πριν καθίσουν να φάνε κανονικά. Ο πατέρας μου μία ολόκληρη ώρα επέβαλε στον εαυτό του, στην οικογένειά του εννοείται, το δικαίωμα στο ούζο, δικαίωμα που λέμε. Δηλαδή μία ολόκληρη ώρα καθόταν, ψιλοτσιμπούσε μέχρι να μπει στο κυρίως γεύμα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, ούτε κανείς από εμάς. Είναι λίγο πιεστική η όρη και οι συνθήκες και τα ωράρια μας για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία στο σπίτι. Υπάρχουν όμως κάποιοι που το κάνουν. Ή αν θέλετε τις Κυριακές, ή αν θέλετε κάποιες φορές που βγαίνουν έξω, το κάνουν. Όταν βρισκόμαστε με φίλους ακόμα και σε σπιτικό περιβάλλον, το κάνουμε. Έτσι. Αλλά εμείς συνήθως τηρούμε αυτό το έθιμο, κάνουμε αυτό το εθιμικό του ούζου έξω. Όχι τόσο στο σπίτι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το ζήσω, να το προσωπικά σαν άτομο. Και περισσότεροι δεν μπορούν να το βάλουν με ιδιαίτερη άνεση στο σπίτι. Έτσι. Με την έννοια ότι θέλουμε. Καμιά φορά λείπει το μοχαμπέτι, καμιά φορά λείπει τη διάθεση, καμιά φορά λείπει ο κατάλληλος μεζές. Έξω όμως είναι διαφορετικά. Πάντως, εγώ θα σας πω ότι αυτό που μου κάνει μοναδική εντύπωση είναι ότι περιφερόμενο στα χωριά, για να τα ορμολόγια που κάνω, υπάρχουν ακόμα τα κλασικά ουζοπαντοπολία, τα οποία αναβιώνουν μάλιστα με νεότερους ανθρώπους, όπου η εικόνα είναι εκπληκτική. Φανταστείτε τώρα τα ράφια με διάφορα προϊόντα μπακάλικου. Εικονικά τα περισσότερα βέβαια, εντάξει, πουλάει κάποιο απορρυπαντικό, πουλάει ένα κομμάτι ψωμί, πουλάει και κάποιες λεμονάδες, πορτοκαλάδες. Αλλά το κυρίαρχο στοιχείο είναι στα γύρω τραπεζάκια, μεταξύ τύρου και ακλαδιού που λέμε, κάθονται και πίνουν ούζα, μπορεί και με γαϊδάκι, αλλά μπορεί και με λίγο κασεράκι, λίγο σαλαμάκι, ό,τι πραγματικά μπορεί να του έρθει εκείνη τη στιγμή. Και αποτελεί ένα εθιμικό που κρατιέται ζωντανό και μου κάνει μοναδική εντύπωση. Και ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια, περισσότερο είναι μεγάλη σε ηλικία, αλλά τους ζηλεύω γιατί αυτονών το ούζο στη ζωή αυτών των ανθρώπων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Δεν μιλάμε για αλκοολική, μιλάμε πως είναι, ας πούμε, ο καφές. Έτσι που ξέρεις ότι το πρωί που θα σηκωθείς θέλεις, παιδί μου, έναν καφέ. Αυτοί στις 12 η ώρα χρονομετρημένα θέλουν να πιούν το ούζο τους και μετά να πάνε σπίτι τους. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Αλλά προσέξτε, και αυτό το πούμε, γιατί μια εκπομπή όπως αυτή που είναι αφιερωμένη στο αλκοόλ δεν πάβει να είναι αφιερωμένη στο αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι επικίνδυνο. Πρέπει να ξέρεις να πίνεις. Όταν λέμε ότι θέλει κουλτούρα και καλλιέργεια, θέλει. Δεν μπορείς να ξεκινάς και να πίνεις σαν το νερό, ας πούμε, έτσι, το αλκοόλ. Το αλκοόλ θέλει μέτρο, θέλει πειθαρχία. Ο στίχος το ούζο όταν πιείς γίνεσαι ευθύς, δεν ισχύει. Ισχύει, ισχύει. Αν χαθείς, ισχύει, όχι το ούζο. Βασιλιάς δικτάτορας, θεός και παντοκράτορας, έτσι όλοι. Το είχαμε βάλει, ναι, αυτό έχω και σαν μότο στο βιβλίο που είχα ετοιμάσει. Ισχύει. Το θέμα είναι ότι να ξέρεις που πρέπει να σταματήσεις. Όλη η ιστορία του ούζου είναι, και του αλκοόλ γενικώς, όταν αισθανθείς. Το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Έτσι. Το ρετάσμα στη γλώσσα, ότι αρχίζει λίγο το μυαλό και φεύγει, αρχίζει λίγο και τις λέξεις ψάχνεις, λες κάτι δεν πάει καλά. Εκεί σταματάς. Βάζεις το χέρι σου πάνω στο ποτήρι και λες, κύριε, μέχρι εδώ. Δεν είναι κακό. Έτσι. Δεν κάνουμε διαγωνισμό ποτού. Το ούζο, είπαμε, είναι ένα παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι όμως έχει κανόνες. Έτσι, έχετε δει κανένα παιχνίδι να παίζετε χωρίς κανόνες. Και πολύ αυστηρούς κανόνες. Δεν θα τηρήσουμε, τους κανόνες. Όταν κάνουμε λοιπόν μια εκπομπή, δεν λέμε πάρτε εδώ και πιέστε. Δεν πίνουμε για να περνάει η ώρα μας. Αν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, καλώς. Ούτε πίνουμε κατ' επάγγελμα. Έτσι, πίνουμε όταν και εφόσον το θέλουμε για να περάσουμε ευχάριστα εκείνο το δίωρο. Δεν είναι, μην μπαίνουμε στη διαδικασία του αλκοολισμού, είναι επικίνδυνο. Έτσι, και παραλαμβάνω, κάθε παιχνίδι έχει τους δικούς του αυστηρούς κανόνες. Και το ούζο είναι εξαιρετικό παιχνίδι, αλλά απαιτεί πολύ καλούς παίκτες. Και παίκτης, όπως και στο ποδόσφαιρο και σε οποιοδήποτε άλλο, δεν γίνεται κανείς από το μηδέν. Θέλει εκπαίδευση. Πολύ ωραία, πολύ σωστό. Και θέλω κλείνοντας, απευθυνόμενο στους τηλεθεατές, είτε μιλάμε σε λάτρεις του ούζου, είτε μιλάμε σε ανθρώπους νεότερους που δεν έχουν δοκιμάσει, σε γυναίκες, που οι γυναίκες είναι λίγο νομίζω πιο πολύ έξω από την ιστορία. Μπαίνουν δυναμικά, ναι. Θέλω απευθυνόμενος λοιπόν σε αυτούς. Αν θα σας έλεγα να πείτε μία τελευταία πρόταση, ένα κλείσιμο για το ούζο, τι είναι τελικά το ούζο? Το είπαμε, το ούζο είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ψυχής, ένα κομμάτι της κουλτούρας μας, έτσι, χάνοντάς το χάνουμε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να το ξανακερδίσουμε γιατί έχουμε χάσει ένα τέτοιο κομμάτι και πιστεύω ότι κερδίζουμε μέρα με την ημέρα, δηλαδή το ούζο ήταν, είναι και θα αποτελεί ένα κομμάτι αυτό που λέμε της Ελλάδας που χάνεται, της Ελλάδας που ψάχνουμε, της Ελλάδας που αντιστέκεται, της Ελλάδας που έχουμε ανάγκη, κάτι τέτοιο.
Στην υγεία μας. Να είστε καλά και εσείς και στην υγεία σας. Καλό 7 μέρες Φανή και για σήμερα τέλειος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ 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 που μείνατε στην τροφιά μας και να σας υπενθυμίσουμε ότι είμαστε μαζί κάθε Κυριακή και Τετάρτη στις 7 μόνο εδώ, στο ένα channel. Να είστε όλοι πολύ καλά.